Η περιοχή μας ήταν ανέκαθεν ένας όμορφος τρόπος να ζεις. Η ομορφιά της αυτή φτιάχνει τους ανθρώπους της ωραίους, τους διευρύνει τα ενδιαφέροντα, τους γεμίζει με όραμα. Η κρίση μας έπιασε όλους απροετοίμαστους. Σε μια περιοχή ήδη από βιομηχανοποιημένη καιρό πια, χωρίς παραγωγικό βάθος και καινοτομία, βρεθήκαμε μετέωροι να αμφιβάλλουμε και για την καθεαυτή κάλυψη των βασικών μας αναγκών. Σε μια χώρα όπου μια θεσμοθετημένη και σωστά διαστρωματωμένη κοινωνία των πολιτών δεν υπήρχε αυτή η κοινωνία για να προχωρήσει την ανάπτυξη και την ώρα που η επιχειρηματικότητα δεχόταν το ένα χτύπημα μετά το άλλο από το κράτος και τον τραπεζικό τομέα, απέμεινε μοναδικός, έστω και υποχρηματοδοτούμενος, μοχλός ανάπτυξης η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή ήταν που έπρεπε να υφάνει πυκνό το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας σε μια επισφαλή αγορά εργασίας και που έπρεπε πάση θυσία να επινοήσει και να βάλει μπροστά το μηχανισμό που θα δημιουργούσε νέες θέσεις απασχόλησης. Δυστυχώς, η απερχόμενη διοίκηση του Δήμου πιάστηκε και αυτή απροετοίμαστη, καθυστερώντας να βρει το βηματισμό της στην προσπάθειά της να συστήσει τα ελάχιστα, όπως το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο ακόμη λειτουργεί πρωτόγωνα, το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο, που στηθήκαν αργά αλλά λειτουργούν εξαιρετικά χάρη στον Ιατρικό και το Φαρμακευτικό Σύλλογο, αρκέστηκε στην υπολειμματική εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων απέναντι στους πολίτες. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μακράς διάρκειας και πολλαπλασιαστικού ωφέλους αποκηρύχθηκε από τη Δημοτική Αρχή λόγω έλλειψης δυνατοτήτων και προφανώς ικανότητας. Τελευταία διαβάζουμε πως αιχμή του δόρατος της προεκλογικής τους αφήγησης αποτελεί το συγκριτικό τους πλεονέκτημα τάχα στη διεκδίκηση πόρων από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι από τα πλέον απτά δείγματα μικρού πολιτικού βεληνικούς να κοκορεύεται κανείς για την καθυστερημένη εξοικείωση με τα απλά διαχειριστικά εργαλεία. Τους πήρε 7 χρόνια για να τα μάθουν. Και αυτά μισά. Πολύ λίγα, πολύ αργά. Είναι επιτακτικό στο Δήμο μας να υπάρξει άμεση μετατόπιση του παραδείγματος στον τρόπο που επιχειρεί να δρομολογήσει την ανάπτυξη. Η διαχείριση των τοπικών πόρων ανάπτυξης, που είναι οι άνθρωποι και η εργασία τους, το φυσικό και οικονομικό κεφάλαιο, οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι συλλογικότητες και οι θεσμοθετημένοι φορείς, οφείλει να πραγματοποιηθεί, να πραγματοθεί ενσωματώνοντας την επιχειρηματική και επιχειρησιακή λογική. Δεν μπορείς να αφήνεις απ' έξω από οποιαδήποτε λύση τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Υπάρχει άμεση ανάγκη να ενεργοποιηθούν όλες οι δυνάμεις του τόπου, ώστε να δημιουργήσουμε καινοτομία. Η ανάπτυξη συμβαίνει εκεί όπου αναλαμβάνονται ρίσκα. Εγκαταλείποντας τις φοβίες και τις ανασφάλειες της δημοσιοκρατίστικης λογικής. Είναι προφανές πως όλους τους δημοτικούς συνδυασμούς υπάρχουν άνθρωποι ικανοί, πολύ ικανοί, και που έχουν και διάθεση προσφοράς για τον τόπο. Αυτό το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αδύνατο να το αποκλείσει κανείς από το χώρο και το χρόνο που λαμβάνονται οι αποφάσεις για το κοινό μας μέλλον. Γιατί ανοιχτή πόλη με κλειστές πόρτες και στενά μυαλά δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι καιρός η φατρία να κάνει χώρο για να περάσει μπροστά η κοινωνία. Η κοινωνία των πολιτών. Αυτή είναι και η καρδιά του δικού μας προγράμματος. Η κοινωνία των πολιτών. Μπροστά σας έχετε ένα πρόγραμμα το οποίο
θα μου επιτρέψετε να δείξω το εξώφυλλό του που μου άρεσε πάρα πολύ. Η καβάλα όπως την είδαμε τα Χριστούγεννα, αποκορύφωμα, μια μουτζούρα. Κατάθλιψη πάθαμε όλοι μας. Και η καβάλα μετά το καραβάκι της ανάσας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε. Το χρωματιστό, όχι το ασπρόμαυρο. Θέλουμε να φύγει πάνω από την πόλη το πέπλο της κατάθλιψης και της μουτζούρας. Αυτό που μας κρατάει χαμηλά και δεν μας αφήνει να πάρουμε φόρα και να φύγουμε μπροστά. Αυτό το πρόγραμμα θέλω να σας πω ότι απευθύνεται βασικά στους νέους. Είμαι μάνα. Θεωρώ τη γενιά των παιδιών μου μια αδικημένη γενιά. Είναι μια πάρα πολύ μορφωμένη γενιά, μια πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένη γενιά, της οποίας όλα τα προσόντα πάνε χαμένα. Μέσα στην ίδια την πατρίδα τους. Η γενική γραμμή αυτού του προγράμματος είναι να οραματίζεται ένα Δήμο ο οποίος φιλοδοξεί να βγει πρώτος ή τουλάχιστον από τους πρώτους από τα γρανάζια της κρίσης. Και ο άλλος πυλώνας αυτού του προγράμματος είναι φυσικά να ανοίξει τα φτερά του ο Δήμος και να φροντίσει όλους τους κοινωνικά ασθενέστερους. Θα μου πείτε και σε τι διαφέρει δηλαδή από τα προηγούμενα. Σε τι διαφέρει από τις υπόλοιπες παρατάξεις και από τον τρόπο που σκέφτονται. Πιστεύω ότι η διαφορά έγκυται στον τρόπο διαμόρφωσης των πολιτικών προτάσεων. Από τις προτάσεις των επιτελείων δηλαδή, πώς θα περάσει στις προτάσεις των πολιτών. Οι πολίτες είναι αυτοί που κάθε φορά προτείνουν στην ανάσα για το Δήμο. Μια δημιουργική ομάδα πολιτών και συμπολιτών, η οποία αποτελείται από τους επιστημονικά αρμόδιους, αυτούς που έχουν τη γνώση. Τους θεσμικά αρμόδιους, αυτούς που έχουν τη δουλειά για να και αυτό το πράγμα. Τους άμεσα θυγόμενους και άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους απλούς πολίτες και μεταξύ αυτών τους ενεργούς πολίτες, αυτούς που νοιάζονται πιο πολύ, που είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους άλλους. Και τότε ο Δήμος τι κάνει. Ο Δήμος κάνει τις επιλογές. Ανάλογα με τη στιγμή, ανάλογα με την ώρα την κατάλληλη, είναι αυτός που προσανατολίζει τη δημιουργική ομάδα, επιλέγει ποιον τομέα πρέπει να προωθήσει και προσανατολίζει την δημιουργική ομάδα. Τότε εισηγείται και οι πολίτες προτείνουν. Δηλαδή, η ανάσα βάζει τους πολίτες μέσα στο παιχνίδι. Και τότε θα είναι πετυχημένη η δουλειά της, τότε τόσο πιο πολύ θα είναι πετυχημένη, εάν καταφέρουμε να δραστηριοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Δεν ενδιαφέρομαι για δημάρχο κεντρικό μοντέλο, αποφασίζουμε και διατάσσουμε, τα λέμε στους κατωτέρους μας και οι κατώτεροι μας τα εκτελούν. Ενδιαφέρομαι για ένα μοντέλο στο οποίο μαζί με τους πολίτες συνδιαμορφώνουμε το μέλλον μας και από εκεί και έπειτα εμείς βοηθούμε και βρίσκουμε τα μέσα χρηματοδότησης. Γιατί τότε ένα πρόγραμμα προτεραιοτήτων και όχι ένα πρόγραμμα τομεακό πρόγραμμα δράσης. Στα τομεακά προγράμματα δράσεων κάθε τομέας ενεργεί ανεξάρτητα, μόνος του. Δεν γνωρίζει δεξιά τύπη ή αριστερά. Ενώ σε ένα πρόγραμμα προτεραιοτήτων εξ αρχής συνεννοούνται οι διαφορετικοί τομείς και μπορούν να συνεργαστούν και οι άνθρωποι και οι πολίτες αλλά και ο ίδιος ο Δήμος μαζί τους. Θα ήθελα παρακάτω να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες ανάπτυξης. Σε ποιους τομείς αναφερόμαστε πριν απ' όλα. Τι θα έκανες κυρία Τσανάκα,
ποια είναι η έννοια σου η αυριανή, εάν γίνεις δήμαρχος. Η πρώτη και μοναδική μας έννοια είναι να δημιουργήσουμε δουλειές. Να δημιουργήσουμε δουλειές για τους νέους άνεργους πολίτες, συμπολίτες μας. Με ποιους μοχλούς ανάπτυξης, με ό,τι διαθέτει η κοινωνία της Καβάλας. Πρώτο μοχλό ανάπτυξης, πρωτοβουλίες διατήρησης και επέκτασης των τοπικών επιχειρήσεων. Θα δώσουμε δηλαδή κίνητρα να κρατήσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, διότι έχει μετρηθεί και έχει καταμετρηθεί ότι πιο περισσότερες θέσεις εργασίας δίνουν οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις από τις καινούργιες. Λοιπόν, υπάρχουν δράσεις, θα τις διαβάσετε μέσα στο πρόγραμμά μας, οι οποίες όλες έχουν σκοπό τη διατήρηση και την επέκταση των τοπικών επιχειρήσεων. Δεύτερον, πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και βέβαια πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επιχειρήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων που προέρχονται από άλλες περιοχές. Μέσα σε αυτά θα βρείτε διαγωνισμούς για νέες επιχειρηματικές ιδέες, θα βρείτε εργαστήρια παραγωγής νέων επιχειρηματικών ιδεών και νέες καταναλωτικές συνήθειες. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι τα προϊόντα της Καβάλας πρέπει να καταναλώνονται από όλους τους καβαλιώτες και από όλες τις επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, τουριστικές ή οτιδήποτε μέσα στον ίδιο του Δήμο. Τρίτον, πρωτοβουλίες για να προσελκύσουμε επιχειρήσεις και επενδυτικά κεφάλαια από άλλες περιοχές. Με συμμετοχή, εδώ πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η συνεργασία με το ΤΕΙ Καβάλας. Εάν δεν έχουμε συνεργασία με το ΤΕΙ, δεν έχουμε δίπλα μας έναν πυλώνα βασικό, ο οποίος είναι ειδικός σε σχολές μέσα που αφορούν το προσωπικό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις, και αυτά το ΤΕΙ θα μας οδηγήσει να επιμορφώσουμε τους πολίτες για να βρουν μελλοντικές θέσεις εργασίας. Πρωτοβουλίες για θέσεις εργασίας όπου οι επιχειρήσεις αγνοούν ότι τους συμφέρει να δημιουργήσουν και προώθηση της κάλυψής τους. Πώς γίνεται αυτό? Με μηνιαία ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης που προκυρήσονται κατά περιόδους. Δηλαδή, καθημερινή συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Εάν δεν συνεργαστεί ο Δήμος με τον ΟΑΕΔ, δεν θα μπορεί να πληροφορείται πρώτος και καλύτερος με ποια προγράμματα μπορεί να απασχολήσει τους δημότες του. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα γραφείο ειδικό στο Δήμο Καβάλας, που να μπορεί εκεί σε αυτό το γραφείο μέσα, θα προτείνουμε όλους τους φορείς, έναν από τον ΟΑΕΔ, έναν από το Επιμελητήριο, έναν από το ΤΕΙ, υπαλλήλους, έναν από τον Εμπορικό Σύλλογο, να μπορούν καθημερινά να εργάζονται για το πώς μπορούν να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, μαζί με το Δήμο Καβάλας εννοείται, και κάθε μήνα να κάνουν απολογισμό. Τι καταφέραμε αυτό το μήνα, πώς μπορούμε να αυξήσουμε την απόδοσή μας. Γενικά βέβαια χρειάζονται πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας συνολικά. Η κατασκευή, ο καθαρισμός των δημοσίων χώρων. Έρχονται οι τουρίστες και αντιμετωπίζουν ένα χάλι στο λιμάνι. Έρχονται οι τουρίστες και δεν υπάρχει τρόπος να βρεις κάπου για να πας για μια δημόσια τουαλέτα. Και αν πας, το μετανιώνεις. Έρχονται οι τουρίστες και δεν υπάρχουν δρόμοι, βελάκια, κατευθύνσεις, ξεναγεί να τους κατευθύνουν και να τους πάνε σε όλα τα αξιοθέατα της πόλης. Βέβαια, ο δεύτερος μοχλός ανάπτυξης, εκτός από τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις, είναι ο ίδιος ο τουρισμός. Ο ίδιος ο τουρισμός, τις
ο οποίος προβλέπει ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου Καβάλας και Παλιού, ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης παλιάς πόλης, ανάπλαση περιοχής Καρνάγιου Υδραγωγείου, αισθητικές αναπλάσεις σημείων έντονης αστικοποίησης. Να σουλουπώσουμε τις πολυκατοικίες μας για να μην φαίνονται πολύ άσχημες. Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ακτής Καλαμίτσας. Σχέδιο εκπόνηση σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ακτών και η διοργάνωση των μεγάλων εκδηλώσεων. Οι μεγάλες εκδηλώσεις είναι αυτές που θα δώσουν την όθηση της πόλης προς τα μπρος, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο. Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών φεστιβάλ, του Φεστιβάλ Φιλίππων, του RC Show, της Ευρωπαϊκής Μέρας Μουσικής, του Κοσμόπολης, του Φεστιβάλ Παπαϊωάννου, Ήλιος και Πέτρα, η αξιοποίηση του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου, το οποίο χάσκει στην παραλία σαν εγκαταλελειμμένο τελείως για τα φαντάσματα. Αξιοποίηση των περιαστικών δασών. Ο συνεδριακός και επαγγελματικός τουρισμός. Ο τουρισμός κουραζιέρας και γιότινγκ. Ο τουρισμός υγείας. Είχα την ευκαιρία 5 λεπτά να το περάσω στον Υπουργό Υγείας κατά την επίσκεψή του εδώ και παρεξηγήθηκα και λιδωρήθηκα αγρίως. Έχει κανένας από εσάς την εντύπωση ότι εμένα με ενδιέφερε να πάω να κάνω την καλή στον Υπουργό Υγείας? Απολυμμένη ήμουν εκείνη την εποχή. Εμένα με ενδιέφερε όμως το καλό της πόλης μου. Βρήκα την ευκαιρία και την άρπαξα από τα μαλλιά. Έπρεπε να του περάσω αυτό που σκέφτομαι όσο έβλεπε το νοσοκομείο, τι σκέφτομαι γι' αυτό το νοσοκομείο. Αξιοποίηση λοιπόν του παλιού του νοσοκομείου και θα με επιτρέψετε να πω μια κουβέντα παραπάνω εδώ, ένα λόγο παραπάνω. Τι σκέφτομαι εγώ γι' αυτό και θα πολεμήσω γι' αυτό το πράγμα. Μαζί με την ομάδα μου και μαζί με τους ενεργούς πολίτες της Καβάλας και του Δήμου. Θεωρώ ότι το νοσοκομείο όπως είναι δεν κάνει για τίποτε, πρέπει να γκρεμιστεί. Δημιουργία μικρών bungalows επιπέδων σε διαφορετικά επίπεδα, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε όλη τη θέα που έχει μπροστά αυτή η περιοχή. Ας μην ξεχάσουμε ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα πιο γραφικά λιμανάκια της πόλης, στα Καλαφατιά. Και μετά από εκεί και έπειτα να συνεργαστούμε με τους ασφαλιστικούς φορείς και τον τουρισμό των βορείων ευρωπαϊκών κρατών να έρχονται στην Καβάλα και να κάνουν εδώ τα ιατρικά check-up τους. Γιατί να φεύγουν οι γιατροί μας στην Ευρώπη, να έρθουν οι Ευρωπαίοι εδώ, έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, με την εγγύηση του Υπουργείου Υγείας για τα αποτελέσματα. Και συγχρόνως να τους πάμε στο πυλοθεραπευτήριο, να τους πάμε στα λουτρά των ελευθερών, γιατί στην κουλτούρα των Βορειοευρωπαίων τα λουτρά, ο ιαματικός τουρισμός, από χρόνια έχει πολύ δυνατή θέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκδήλωση θρησκευτικού χαρακτήρα και πολιτιστικού πλούτου και όλα αυτά, θα τα ακούσετε από όλους. Αλλά δεν είναι δυνατόν η Βέρεια να θεωρείται σαν το πρώτο έδαφος το ευρωπαϊκό που πάτησε ο Απόστολος Παύλος και εμείς να μην είμαστε τουριστικός προορισμός σε ό,τι αφορά τον Απόστολο Παύλο. Περιηγητικός τουρισμός. Ανάδειξη και αξιοποίηση του πεδίου της μάχης των Φιλίππων. Ολοκλήρωση της προσπάθειας ένταξης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον κατάλογο με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ανάδειξη και αξιοποίηση του προϊστορικού οικισμού στον Τίκη Λιτάς. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης καπναποθηκών. Αναβάθμιση του Ναυτικού Μουσείου και του Μουσείου Καπνού. Αξιοποίηση της Δημοτικής Καπναποθήκης. Αξιοποίηση της Μεγάλης Λέσκης και του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού και όλων των υπολείπων μονοπατιών. Θέλω να σας πω ο κύριος Λιχούνας, για τον οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη που δέχτηκε να συμμετέχει μαζί μας στο συνδυασμό μας, μας είπε ότι η Φίλιππη Καβάλας και ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων Καβάλας είναι από μοναχός του
τουριστικός προορισμός, γραμμένος σε όλα τα φυλάδια των τουριστικών πρακτορείων. Δεν πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε ακόμα καλύτερα? Φίλιππη Καβάλας, ο Δήμος Καβάλας πια. Τρίτος μοχλός ανάπτυξης. Ο επιχειρηματικός ρόλος του ίδιου του Δήμου Καβάλας. Ο Δήμος σιγά σιγά πρέπει να μάθει να κερδίζει τα χρήματα που χρειάζεται. Το κράτος όσο πάει μικραίνει το ποσό που στέλνει και μας δίνει την ευκαιρία και μας λέει τι μας περιμένει στο μέλλον. Εάν δεν πάρουμε τα μηνύματα, είμαστε χαμένοι, πάμε χαμένοι. Επομένως χρειαζόμαστε ενέργειες για την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Μιλάμε για το ΕΣΚΙ Καπού, το παλιό νοσοκομείο, τις ακτές. Καμία πόλη δεν έχει 4 πλάς μέσα στον ιστό της πόλης. Το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων, τα στρατόπεδα, ακροτεμάχια, ορεινές δημοτικές εκτάσεις. Το πρόλαβα. Έχω ακόμα εντανακλαστικά. Που θα τη μετατρέπουν σε παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο και θα συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων και στην τοπική κοινωνία. Ενέργειες για τη σύσταση και λειτουργία βιώσιμων δημοτικών επιχειρήσεων. Καταφέραμε να κρατήσουμε 2 δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ σε άλλους δήμους τις χάσανε. Όχι απλώς να τις κρατήσουμε, να είναι βιώσιμες και να δημιουργήσουμε και καινούργιες. Στην αναπτυγμένη Ευρώπη, η επαναδημοτικοποίηση των επιχειρήσεων την παρούσα περίοδο μας δείχνει το μέλλον. Ό,τι έφυγε από το Δήμο ξαναγυρίζει στο Δήμο. Οι Δήμοι οφείλουν να κερδίσουν την αξιοπιστία τους απέναντι στο κεντρικό κράτος και απέναντι στους δημότες βέβαια. Και μέσα από πρακτικές σύγχρονης, χρηστής και βιώσιμης διαχείρισης να αναδείξουν σύγχρονες δημοτικές επιχειρήσεις. Από εκεί και έπειτα, η παγωγή των Δήμων και των επιχειρήσεών τους σε προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ και στους επενδυτικούς νόμους. Αποτελεσματική αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων και φτάνω στον ευαίσθητο για μένα, πιο ευαίσθητο τομέα από όλους, την κοινωνική μέρημνα. Καλά να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να κρατήσουμε τους πολίτες μας ζωντανούς μέχρι να βγούμε από την κρίση. Σκοπεύουμε στη δημιουργία λοιπόν ενός αλληλέγγυου Δήμου που θα υλοποιεί πολυδιάστατες κοινωνικές δράσεις με σκοπό την ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία, στον άνθρωπο και στις ευπαθείς ομάδες. Για το λόγο αυτό, προχωρούμε στη λειτουργία γραφείου κοινωνικής πληροφόρησης για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Παίρνουμε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία συντονιστικού δημοτικού φορέα για την αποτελεσματική δικτύωση όλων των δομών κοινωνικής πρόνοιας που διατηρούνται στο Δήμο Καβάλας. Φυσικά κρατάμε το βοήθεια στο σπίτι. Ένα πετυχημένο θεσμό, και όχι απλώς τον κρατάμε, θα τον αναβαθμίσουμε κιόλα. Επαναλειτουργούμε το ημερήσιο πρόγραμμα σύντησης κατοίκων ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ. Ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να πω ίσως για 5η ή 6η φορά να δηλώσω κατηγορηματικά ότι επειδή έχω φάει πολύ λάσπη για τους παιδικούς σταθμούς και βέβαια θα προσλάβουμε βοηθούς βρεφονηπιοκόμους. Χωρίς βοηθούς βρεφονηπιοκόμους δεν μπορούν οι παιδικοί σταθμοί να κρατήσουν βρέφη. Απλά πράγματα. Από τότε που ήμουν υπεύθυνη στον τομέα, είχαμε πάντα βρέφη στους παιδικούς σταθμούς και επομένως πάντα προσλήψεις βοηθών βρεφονηπιοκόμων. Μια χρονιά ξεκίνησα χωρίς βοηθούς και το ομολογώ, το μεταχειρίστηκα για να εκβιάσω τον Ερυφηλίδη. Δεν μου δίνει τόσα χρήματα όσα ήθελα και του είπα δεν μου δίνεις λεφτά, δεν έχει βρέφη, απλά πράγματα, δεν μπορώ να τα κρατήσω.
και αναγκάστηκε σε ένα μήνα να μου δώσει τα χρήματα που ζητούσα και να πάρω να προσλάβω βοηθούς βρεφονηπιοκόμους για να φιλοξενήσουμε βρέφη. Λοιπόν, αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας για τη λειτουργία κατοικιών ημιαυτόνομης διαβίωσης. Έχουμε τόσα άδεια κτίρια στο Δήμο. Σιγά σιγά θα τα δούμε να γεμίζουν. Δημιουργία κέντρων φύλαξης παιδιών, απογευματινών, τις 15 μέρες που είναι κλειστά τα σχολεία, Πάσχα και Χριστούγεννα, τους 3 μήνες που είναι κλειστά τα σχολεία το καλοκαίρι. Πού θα τα αφήσουν οι εργαζόμενες μάνες? Εκφράζουν την αγωνία τους με χίλιους τρόπους. Λειτουργία προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων και μονάδων δημιουργικής απασχόλησης. Πετυχημένος θεσμός. Τον κρατούμε και τον επεκτείνουμε. Δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες. Και το πιο σημαντικό για μένα, δημιουργία κέντρου πρόληψης υγείας. Κανένα παιδάκι από αυτά που δεν έχουν ασφάλιση και δεν μπορούν να μπολιαστούν, δεν θα μείνει ανεμβολίαστο στο Δήμο Καβάλας. Κανένα παιδάκι δεν θα μείνει χωρίς γιατρό και κανένας δημότης Καβάλας δεν θα μείνει χωρίς γιατρό. Όχι απλώς δεν θα καταργήσουμε τα δημοτικά ιατρία, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα αναπτύξουμε βάζοντας μέσα όλων όσο το δυνατόν περισσότερες ειδικότητες. Θα μου επιτρέψετε λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης να γνωρίζω ποιες είναι οι απαραίτητες, διότι οι δημότες Καβάλας, ιδίως οι ηλικιωμένοι, τον τελευταίο καιρό μετά την κατάργηση του ΕΟΠΗ και του ΙΚΑ, το παλιό το ΙΚΑ, οι άνθρωποι γυρίζουν ζαλισμένοι στον δρόμο, δεν ξέρουν τι να κάνουν, πού θα βρουν γιατρό και πού να πάνε. Λοιπόν, ο Δήμος θα τους βοηθήσει. Ταμείο αρρωγής άμεσης επέμβασης για άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης. Και βέβαια, αυτό που ζητούσαμε από την αρχή στον κύριο Δήμαρχο, σύσταση γραφείου νομικής υποστήριξης υπερχρεωμένων οικοκυριών. Εάν δεν μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, ποιος μπορεί? Μέρημνα ανασφαλίστων και αστέγων, δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε άπορες οικογένειες, δημιουργία κέντρο φροντίδας οικογένειας και δημιουργία κέντρων ημερησίας φύλαξης ηλικιωμένων. Όχι απλώς τα ΚΑΠΗ, κέντρα ημερησίας φύλαξης ηλικιωμένων. Θέλει κάποιος να πάει κάπου, έχει έναν γονιό στο κρεβάτι, δεν μπορεί να τον διαχειριστεί, δεν μπορεί να τον αφήσει μόνο του, δεν έχει που να τον αφήσει, ακόμη και σε αυτό θα βοηθήσουμε τους συνδημότες μας. Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών πρόνοιας και απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτημάτων για κοινωνικές παροχές στο Δήμο Καβάλας. Τώρα, τα υπόλοιπα μικρές προτάσεις είναι για να τα μελετήσετε. Θέλω να σας πω, θα διαβάσετε κάπου για τους ποδηλατόδρομους. Προσωπικά δεν συμφωνώ καθόλου. Εγώ είμαι Βέρα Καβαλιώτησα και ξέρω ότι η Καβάλα δεν προσφέρεται για ποδήλατο. Και εγώ είμαι Βέρα Καβαλιώτησα και ξέρω ότι δεν προσφέρεται, το επαναλαμβάνω. Αλλά υποτίθεται πως αν θέλουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι πρέπει να αποκτήσουμε νοοτροπία ποδηλατόδρομου. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε το ποδήλατο στο δρόμο. Μπορώ να το δεχθώ, μπορώ να κάνουμε μια δοκιμή, να κάνουμε μια προσπάθεια για τη δημιουργία του πρώτου ποδηλατόδρομου. Γιατί μπορεί, δεν ξέρεις πώς τα πάντα πράγματα, μπορεί αργότερα να το χρειαστούμε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Με δύο λόγια, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και τη μοντέρνα τεχνολογία, αλλά θέλουμε να έχουμε μια έξυπνη πόλη, η οποία να είναι όμως μια δημιουργική πόλη, στην οποία οι πολίτες να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις μαζί με τη Δημοτική Αρχή. Χωρίς να ξεχωρίζουμε ούτε κόμματα, ούτε χρώματα, ούτε παρατάξεις, οι πόρτες του Δήμου θα ανοίξουν για όλους όσους θέλουν να προσφέρουν στην πόλη τους.
Αυτά είχα να σας πω και δέχομαι